Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Μποκέα. Καλησπέρα σας, καλώ ήρθατε. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, με το δεδομένο ότι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι πλέον έχουν κλειδώσει. Ψηφίσαμε δηλαδή συγγενείς, φίλους, γνωστούς και λοιπούς. Θέλω να μου πείτε ποιο θεωρείτε ότι είναι πια το βασικό χαρακτηριστικό που θα κρίνει και τον νικητή την επόμενη Κυριακή, αυτή την Κυριακή. Κυρία Σαλαβάτα, θα μου επιτρέψετε μια μικρή παρένθεση πριν σα απαντήσω στο ερώτημά σα. Ε, σήμερα νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο να μην είμαι μόνος μου στο συγκεκριμένο πάνελ, αλλά να ήταν παρόν και ο απερχόμενος δήμαρχος κ. Μαμουλάκης. Γιατί νομίζω ότι σε ένα πολιτισμένο πολιτικό περιβάλλον οφείλουμε να μιλάμε δημόσια, να συζητάμε ανοιχτά, να μιλάμε μπροστά στους δημότες για τα θέματα που απασχολούν κυρίως αυτούς. Έχει δημιουργηθεί μια τεχνητή πόλωση, νομίζω ότι πρέπει να την περάσουμε αυτή, να φύγουμε από αυτό, να υπερβούμε, να κάνουμε ένα άλμα από αυτό, να κοιτάξουμε μπροστά και να μιλήσουμε αυτέ τι λίγε ώρε που έχουν μείνει μπροστά μα για τα πραγματικά προβλήματα που έχει ο τόπο. Αυτό νομίζω αφορά όλου μα. Αυτό αφορά και το μέλλον του τόπου. Αυτό αφορά κυρίω όσου ασχολούνται με την τοπική αυτοδιοίκηση. Καλό θα ήταν να μην αφορά... σα είχαμε και του δύο. Αυτό πάντα λειτουργεί προ όφελο των πολιτών. Από εκεί και πέρα, ο καθένα κάνει τι δικέ του επιλογέ και σαφέστατα όλοι θα τεθείτε στην κρίση του κόσμου. Προφανώ. Λοιπόν, πάμε τώρα στο ερώτημα. Ποιο θεωρείτε λοιπόν ότι θα είναι το βασικό χαρακτηριστικό το οποίο θα καθορίσει και τον νικητή, Κύριε Σαλαπάτα, νομίζω ότι καταρχά θα πρέπει να καλέσουμε του Δημότε, του Μαλευριζιώτε και τι Μαλευριζιώτε να συμμετέχουν την Κυριακή στι εκλογέ, να δώσουν το παρόν και να στείλουν ξανά ένα μήνυμα αλλαγή στο Δήμο. Το έστειλαν την πρώτη Κυριακή και νομίζω ότι πρέπει να γίνει ξανά σαφέ ότι ο Δήμο Μαλευριζίου πρέπει να προχωρήσει μπροστά, να κάνει ένα βήμα στο μέλλον, ενωμένο συντονισμένα με, συλλογική, με μια συλλογική διαδικασία. Διότι, αν θέλετε, το, το μήνυμα που έχει δοθεί από την προηγούμενη Κυριακή είναι ότι η παρούσα Δημοτική Αρχή δεν τα πήγε καλά, δεν έπεισε τον κόσμο. Υπάρχει λοιπόν μια νέα πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο πλέον. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ο κόσμο θέλει αλλαγή στο Δήμο Μαλεβιζίου. Θέλει να προχωρήσουμε μπροστά, να δούμε τι μεγάλε προκλήσει του τόπου μα, να σχεδιάσουμε με ανοιχτή με ανοιχτέ διαδικασίε, με ανοιχτέ πόρτε, με διαφάνεια, με μια νέα αντίληψη και μια νέα ντροπία στο Δήμο Μαλεβιζίου τα, τα πραγματικά προβλήματα που μα αφορούν, όπω είναι τα πολεοδομικά σχέδια, mm -hmm. όπως όπω είναι η αξιοποίηση του φυσικού, του φυσικού πλούτου τη περιοχή, το ε, του αλμυρού, του δάσου και τα να συζητήσουμε με διαφάνεια, θεωρείτε ότι αυτό δεν υπήρχε μέχρι σήμερα. Κυρία Σαλαβάτα, νομίζω ότι ο κόσμο γνωρίζει στο Μαλεβίζι. Εμεί τα έχουμε πει πολλέ φορέ. Σε πολλέ περιπτώσει η σημερινή δημοτική αρχή δεν έπεισε για τον τρόπο με τον οποίο παίρνει τις αποφάσεις. Υπήρξαν θολά σημεία, υπήρξαν αποφάσεις που ήταν αμφιλεγόμενες, όπως για παράδειγμα το να δοθεί ένα, ένας δημοτικός χώρος για τη δημιουργία ενός ιδιωτικού χώρου πλέον εκεί, κατα, καταστήματος, υγειονομικού καταστήματος στο κέντρο του Γαζίου. Αλλά αυτά, αν θέλετε, τα ξέρει ο κόσμος, τα γνωρίζει. Εδώ αυτό που νομίζω ότι πρέπει να πούμε σήμερα είναι ποιο είναι το προγραμματικό μας πλαίσιο, ποια είναι η πορεία που πρέπει να πάρει ο Δήμος, ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δημότε στην καθημερινότητά του και αυτά είναι η ποιότητα ζωή, είναι η ανάπτυξη των ουσιαστικών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, όπω είναι ο τουρισμό, όπω είναι ο πρωτογενή τομέα, όπω είναι το κόστο των υπηρεσιών του Δήμου, όπω είναι το κόστο τη άδρευση, όπω είναι τα θέματα διαδημοτική συγκοινωνία, όπω είναι η ενδοχώρα του Δήμου, που έχει πολλά μεγάλα προβλήματα και πολύ μεγάλε προοπτικέ ανάπτυξη. Ωραία, να σταθούμε λίγο σε τρία κέρια σημεία. Για παράδειγμα, κάνατε αναφορά στο κομμάτι του τουρισμού, στο οποίο έχετε και μια σημαντική εμπειρία. Πώ σκοπεύετε λοιπόν να αξιοποιήσετε την εμπειρία αυτή επί του πρακτέου. Κύριε Σαλαπάτα, ο τουρισμό χρειάζεται δύο πράγματα ταυτόχρονα. Αφενό, υποδομέ, σχέδιο, πολυοδομικά σχέδια στι περιοχέ τουριστικέ, έτσι ώστε να αναπτυχθεί ισόρροπα και βιώσιμα, να αποδοθούν χώροι για πράσινο, δημιουργηθούν νέοι χώροι, να δημιουργήσουμε τι υποδομέ εκείνε που είναι αναγκαίε για τα παραιτέρω βήματα, όπω είναι τα πολύ απλά αποχητευτικά δίκτυα που δεν υπάρχουν ακόμα και στην περιοχή τη Αμουδάρα. Ταυτόχρονα όμω, πέρα από τι υποδομέ και τι αισθητικέ αναπλάσει που είναι απαραίτητε και στην Λιγαριά και στην Αγία Πελαγία και στην Αμουδάρα, αλλά και σε όλο το παραλιακό μέτωπο, θα πρέπει να δούμε και τι δράσει, τι πρωτοβουλίε εκείνε που πρέπει να πάρει δηλαδή ο Δήμο για να δημιουργήσει ένα. Ισχυρό τουριστικό προϊόν, να διασυνδέσει με ένα σύμφωνο ποιότητα με την ενδοχώρα, με τα ποιοτικά προϊόντα του Δήμου, να Δώσει όθηση στον τουρισμό μέσω του πολιτισμού, να εντάξει σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή την τουριστική διαδικασία, το πλούσιο πολιτιστικό παρελθόν τη περιοχή και το παρόν, του πολιτιστικού συλλόγου, τι δομέ πολιτιστικέ που υπάρχουν και λειτουργούν ήδη, να αξιοποιήσει περιοχέ όπω το Φόδελε, που έχει μια τεράστια κληρονομιά, μια παράδοση και που συνδέεται και με το όνομα του Δομήνικου Θεοδοκόπουλου, που μα δίνεται και ευκαιρία πλέον και με το νέο αεροδρόμιο να αξιοποιήσουμε ακόμα περισσότερο αυτή την, την περιοχή, mm -hmm. κυρίως όμως να δημιουργήσει τις συνθήκες εκείνε και τις υποδομές για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα... Ισχυρό τουριστικό προορισμό, όπω πραγματικά μπορεί να είναι το Μαλεβίζη. Στου κατοίκου τη Σαμουδάρα, τι έχετε να πείτε, γιατί είναι μία από τι περιοχέ στι οποίε αναφέρεστε πολύ συχνά. Τι σκοπεύετε να κάνετε με αυτή την περιοχή που, ομολογουμένω, τα τελευταία χρόνια έχει αφαιθεί στην τύχη τη. Είναι κάτι το οποίο το καταγράφουμε και εμεί μέσα από τα ρεπορτάζ. Υπάρχουν προβλήματα. Επειδή έχω ζήσει, έχω ουσιαστικά μεγαλώσει στην Σαμουδάρα, είναι μια περιοχή που γνωρίζω πάρα πολύ αμουδάρα, ειναι μια περιοχη που γνωριζω παρα πολυ καλα και ω κάτοικο, αλλά και ω. Εργαζόμενο, καθώ ένα από τα ξενοδοχεία στα οποία είχα την τύχη να εργάζομαι και την τιμή είναι εκεί. Η Αμουδάρα έχει ω βασική προτεραιότητα το σχέδιο πόλη. Την ολοκλήρωση δεν έχει γίνει τίποτα. Ο κ. Μαμουλάκη έχει υποσχεθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια και το, από το 2010 και το 2014 ξανά ε, την ολοκλήρωση των πράξεων εφαρμογή. Δεν έχει γίνει τίποτα. Άρα αυτή είναι μια βασική προτεραιότητα διότι χωρί σχέδιο πόλη δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα. Επίση, εγώ θα έλεγα, θα προσθέθετα ότι πρέπει να γίνει μια μελέτη για την αισθητική αναβάθμιση. Τη κεντρική ατριά, τη Ανδρέα Παπανδρέου δηλαδή, αλλά και τη αξιοποίηση γενικότερα τη περιοχή ενό πόλου έλξη, που δεν θα είναι μόνο ένα τουριστικό προορισμό που θα δέχεται του χιλιάδε επισκέπτε των ξενοδοχείων, all inclusive τη περιοχή, αλλά θα είναι ένα πόλο έλξη ακόμα και για του Ιρακλιώτε, για τον όμορο Δήμο δηλαδή του Ιρακλείου, που αν αυτή τη στιγμή ρωτήσουμε και τους Δημότες του Δήμου Μαλεβιζίου, αλλά και του Ιρακλείου, αλλά και των υπολείπων περιοχών του νησιού μα, η Αμουδάρα δεν έχει την έγκλη του παρελθόντος και την έγκλη που θα μπορούσε να έχει έτσι ώστε να είναι πραγματικά ένας προορισμός και για ντόπιου και για ξένους επισκέπτες ισχυρός. Καλά όλα αυτά. Αλλά εάν σας ρωτούσε ένας σκεπτικιστής που έτσι λίγο είναι και πιο επιφυλακτικός στο να σας εμπιστευτεί τι καινοτόμο έχει να δώσει ένα νέο άνθρωπο, ο οποίο δεν έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του, με την έννοια ότι δεν έχει διαδρομή στην αυτοδιοίκηση. Καλά μα τα λέει ο Μποκέας. αλλά όλα κρίνονται στην πράξη. Και το να έχει στα χέρια σου τα ενία ενό Δήμου δεν είναι μια εύκολη υπόθεση και αυτό το ξέρετε καλά. Πολύ σωστή ερώτηση, κύριε Σαλαπάτα. Νομίζω ότι καταρχά η προσωπική μου διαδρομή, η επαγγελματική μου διαδρομή, ο, ο ρόλο μου σε μια πολύ μεγάλη ιδιωτική εταιρεία ω διευθυντή ανθρώπινου δυναμικού. Νομίζω ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα μου εφόδια. Διότι η τοπική αυτοδιοίκηση πέρα από όλα τα υπόλοιπα που είναι πολιτικέ αποφάσει, που είναι, αν θέλετε, η βούληση του εκάστοτε δημάρχου να προχωρήσει πράγματα, χρειάζεται να συνθέτει ανθρώπου. Χρειάζεται να αξιοποιεί του κατάλληλου ανθρώπου, να του ενσωματώνει σε ομαλέ διαδικασίε, ανοιχτέ διαδικασίε, να αξιοποιεί τα ταλέντα του και να του αναπτύσσει γενικότερα. Νομίζω λοιπόν ότι ένα από τα βασικά καθήκοντα που πρέπει να έχει ένα δήμαρχο είναι η αξιοποίηση των καλύτερων, η ανάδειξη των ανθρώπων, ο η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, εγώ το αντιμετωπίζω αυτό και κατά τη διάρκεια τη προεκλογική περίοδου. Ένα από τα πιο δύσκολα θέματα που αντιμετωπίζω είναι το πώ διαχειρίζεσαι του ανθρώπου που έχει καθημερινά ε, δίπλα σου. Αυτό λοιπόν είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι όμω που αυτό μπορώ να δώσω την υπόσχεσή μου είναι ότι επειδή η κυρία Σαλαπάτρα, μέχρι τώρα στην προσωπική μου, κοινωνική μου και επαγγελματική μου διαδρομή, οι εξαρτήσει μου είναι μηδενικέ. Δεν χρωστάω και δεν μου χρωστάει κανεί. Αυτό λοιπόν που έχω ω βασικό ε, όπλο μου είναι η αδιαπραγμάτευτη στάση μου και θέση μου που θα έχει ως βασικό στόχο το να εξυπηρετώ των συμφέρων των δημοτών μου των ανθρώπων που καθημερινά συναναστρέφουμε και των ανθρώπων που έχουν πιστέψει σε αυτή τη διαδρομή και είναι έτοιμοι μαζί μας να κάνουν το επόμενο μεγάλο βήμα για το μέλλον, για το μέλλον του Δήμου μας. Πάντω, τι τελευταίε ημέρε, αρκετέ ημέρε, γινόμαστε έτσι οι μάρτυρε μια πολύ έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα σε εσά και στον κύριο Μαμουλάκη. Υπάρχει ένα πόλεμο ανακοινώσεων και αυτό δεν το βάζω σε εισαγωγικά, γιατί ακούστηκαν και σκληρέ εκφράσει. Μήπω κάπου η ισορροπία χάθηκε στη διαδρομή. Κοιτάξτε, ε, νομίζω ότι όλη η προεκλογική περίοδο έχει κυλήσει ομαλά. Ε, ο κύριο Μαμουλάκη επέλεξε το τελευταίο διάστημα να δώσει έτσι λίγο παραπάνω ένα κλίμα διαφορετικό από αυτό που είχαμε συνηθίσει μέχρι σήμερα. Εγώ τι νομίζω εννοεί, εγώ, εγώ κλήθηκα να απαντήσω και να επαναφέρω τα πράγματα στην πραγματική του διάσταση, γιατί καμιά φορά, όταν τίθεται θέμα προσωπικών αξιών και τη τιμή που κουβαλάει ο καθένα, πρέπει να δίνουμε κάποιε απαντήσει. Από εκεί και πέρα, εγώ νομίζω ότι αυτό δεν αφορά κανέναν. Οι δημότε πρέπει να κρίνουν βάσει των πραγματικών μα. Ε, τη διαδρομή μα μέχρι σήμερα, το τι έχουμε κάνει και το τι μπορούμε να κάνουμε, τι είναι αυτό που λέμε ο καθένα που Σίγουρα, αλλά να κάνει. ξέρετε, κάτι δεν είναι μια κατάσταση που μπορεί κανεί εύκολα, εύκολα, να παραβλέψει. Γιατί υπήρξαν ανακοινώσει ε, μία και δύο και τρει μέσα στο ίδιο 24ωρο. Ε, Ήταν λίγο. Από τη δική μα πλευρά υπήρξε μία, τον κύριο Μαμουλάκη λίγο περισσότερο, γιατί σα λέω, έχει επιλέξει ο ίδιο ω στρατηγική οι συνεργάτε του να ε, δώσουν έτσι ένα ε, παραπάνω ε, τόνο στην πολιτική αντιπαράθεση. Ε, νομίζω ότι ο διχασμός αυτή τη στιγμή δεν εξυπηρετεί τις τοπικές κοινωνίες. Ο Δήμος χρειάζεται να είναι ενωμένο, χρειάζεται να δούμε τα πραγματικά προβλήματα, να μην αποπροσανατολίζουμε τον κόσμο. Και θα επανέλθω σε αυτό που σα είπα και στην αρχή. Οποιαδήποτε αντιπαράθεση, κυρία Σαλαπάτα, μπορεί να γίνει εδώ, στο φω, ανοιχτά, όχι μέσω ανακοινώσεων. Έχω καλέσει λοιπόν επανειλημμένω τον ίν Δήμαρχο να τα πούμε όλα ανοιχτά, να συζητήσουμε, να ενημερώσουμε τον κόσμο. Έχει γίνει σε όλου του Δήμου σχεδόν, σε μεγάλου Δήμου. Στην Αθήνα έγιναν πάρα πολλοί δημόσιοι διάλογοι. Και πραγματικά είναι μεγάλη μαπορία, απορία γιατί αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει και στο δικό μα Δήμο για να ενημερώσουμε κυρίω του Δημότε και να κρίνουν οι ίδιοι το τι ακριβώ μπορεί ο καθένα να πράξει και τώρα και στο μέλλον. Με δεδομένη την οριακή διαφορά που σημειώσατε στον πρώτο γύρο, είναι επιφοβό να κάνει κανεί ε, κάποια εκτίμηση. Εσεί τι αίσθηση έχετε. Κυρία Σαραπάντα, πιστέψαμε, η αίσθηση δική μου αυτή τη στιγμή δεν έχει σημασία. Αν ε, προπατήσετε στο Μαλεβίζη θα δείτε ότι η αίσθηση είναι ότι το Μαλεβίζη αλλάζει. Αλλάζει. Δόθηκε το στίγμα την προηγούμενη Κυριακή, δόθηκε το πρώτο μήνυμα, ήταν ένα ηχηρό μήνυμα ε, αλλαγή, ένα χειρό μήνυμα ότι προχωράμε στο μέλλον, ένα χειρό μήνυμα ότι πλέον προχωράμε ενωμένοι προς μια άλλη κατεύθυνση, μια άλλη πορεία και είμαι σίγουρος και από την αίσθηση του κόσμου και από αυτό που συναντάω καθημερινά αλλά και από αυτό που αν θέλετε από την αρχή της διαδρομής αυτή, αυτής είχα ε, στο μυαλό μου και συναντούσα και καθημερινά σε κάθε γειτονιά του Δήμου Μαλεβίζη ότι το Μαλεβίζη θέλει να αλλάξει πορεία και θα το δηλώσει πολύ δυνατά την Κυριακή αυτή. Σας ευχαριστώ θερμά σε αυτό το σημείο για τη συζήτηση που είχαμε καλή συνέχεια και καλή επιτυχία να σα πολύ.